Είσαι δημοσιογράφος, δεν ξέρω στι ξεκίνησε, θα μας τα πεις εσύ. Εκδότης, συγγραφέας, ζωγράφος και 50 ιδιότητες. Ναι. Δεν είναι 50 ιδιότητες. Είναι μία ιδιότητα όλα αυτά. Δηλαδή, είτε έκανα τα κακά παιδιά, είτε έκανα με το Λάμπι, είτε έκανα την ιστορία με τις συνεντεύξεις, είτε έβγαζα περιοδικά κτλ. Ήταν μια κεντρική ιδέα. Κάτι ήθελα να πω, κάτι θέλαμε να πούμε. Γιατί ποτέ δεν είμαι εγώ. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που κάνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά τελικά για μένα προσωπικά όλο αυτό είναι το ίδιο. Ένα πράγμα. Και η ζωγραφική ακόμα. Όλα. Είναι ένα εργαλείο, κάθε φορά ένα διαφορετικό εργαλείο για να πεις αυτό που έχεις μέσα στο μυαλό σου. Και όταν ξεκίνησες και είπες τώρα θα ζωγραφίσω, τι είχες δει, τον Πικάσο, τον Νταλή, τον Εικονόπουλο. Τίποτα. Εγώ πάντα, όταν ήμουνα, έτσι, είχα πάντα αυτό τώρα που μου έδωσε το πλακάκι η γιαγιά. Εντάξει, πάντα άρχισα και έκανα, ενώ μιλούσαμε στις σκέψεις, ζωγράφισα διάφορα πράγματα. Τότε δεν με απασχολούσε αυτό. Το έκανε γιατί δεν υπήρχε καμία οικογενειακή, ας πούμε, ένα μονοπάτι οικογενειακό να πεις θα πάω στη ζωγραφική, ας πούμε. Αν έλεγα στον πατέρα μου, στη μάνα που πήγαινε θα ζωγραφίσω, θα τρελαινόντουσαν οι άνθρωποι, ας πούμε. Αλλά εγώ από μικρό παιδί έκανα αυτό το πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο συγκεντρωνόμουν. Δηλαδή, μπορώ να σου μιλάω τώρα ώρες και να συγκεντρωνόμουν έτσι. Ας πούμε, όλες τις συνεντεύξεις μου που έχω κάνει με διάφορους ανθρώπους έχουν σχεδιάκι, ας πούμε. Βλέπεις, τάκ, τάκ. Και κάνω αυτό το πράγμα και ενώ μιλάμε ταυτόχρονα.